Σας καλωσορίζουμε στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και είμαστε στην ευχάριστη θέση εκ μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου να σας ανακοινώσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία τα κρίνουμε ότι είναι σημαντικά για την πορεία συνολικά της βιβλιοθήκης και των εργασιών που γίνονται τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της. Το πιο σημαντικό που θα καταρχήν θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μας χαρά ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Μαρινάκη, Δημοτικό Σύμβουλο και εκπρόσωπο του Δήμου, που είναι και μέλος του Εφορευτικού μας Συμβουλίου, χάρη στη βοήθεια του οποίου πολλά πράγματα έχουν προχωρήσει με ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό. Είναι πρόθεσή μας να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου που δεν παρίστανται σήμερα εδώ για τη συνεισφορά τους και κυρίως το προσωπικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, το οποίο όταν αναλάβαμε καθήκοντα το βρήκαμε να αριθμεί 2 άτομα. Σήμερα ευτυχώς έχει φτάσει στα 6 άτομα και ελπίζουμε και ευχόμαστε πολύ σύντομα να αυξηθεί ακόμα με την πρόσληψη 2 μονίμων βιβλιοθηκονόμων που μας έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Παιδείας. Υπό αυτές τις συνθήκες μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο λειτουργίας μας και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα που θα αναβαθμίσουν συνολικά τους χώρους της βιβλιοθήκης μας. Τρία έργα πολύ σημαντικά τα οποία θέλουμε να ανακοινώσουμε σήμερα και τα οποία έχουν την ομόφωνη έγκριση όλου του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι πρώτον η δημιουργία ενός ανελκυστήρως για άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο φιλοδοξούμε να κατασκευαστεί σύντομα από το ισόγειο προς τον πρώτο όροφο με μελέτη που εκπώνησε δωρεά και μας παραχώρησε ο κύριος Μαρινάκης, την αναβάθμιση των τουαλετών, οι οποίες δυστυχώς είναι από τη δεκαετία του 1950 σχεδόν αμετάβλητες και έπρεπε κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν, να εξυγειαθούν και να ανακαινιστούν, και με την δημιουργία μάλιστα μιας τουαλέτας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ένα σύστημα αφίγρασης και κλιματισμού θέρμανσης για το μεγάλο παλιό βιβλιοστάσιο της βιβλιοθήκης μας, εκεί που είναι περίπου 40 ή 50 χιλιάδες βιβλία καταχωρημένα. Είναι μια μεγάλη αίθουσα περίπου 240 τετραγωνικά μέτρα η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί, θα δοθεί σιγά σιγά και στο κοινό. Θα είναι ο χώρος όπου κατά κύριο λόγο θα φυλάσσονται τα πολύ παλιά βιβλία, αυτά τα οποία πρέπει να συντηρηθούν και δεν θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες της διάβρωσης του χρόνου και της καταστροφής από τους μύκητες. Και με αυτά τα τρία έργα πιστεύω ότι ξεκινάμε μια νέα περίοδο ακόμα που αν συνδυαστεί και με κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε σε σχέση με τη συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ίσως πολύ σύντομα να έχουμε ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αυτές τις μέρες υπογράψαμε την πρώτη μας σύμβαση με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Μια ιδιαίτερα σημαντική σύμβαση για μας, διότι μας απαλλάσσει από μια κοστοβόρα διαδικασία της ηλεκτρονικής καταλογογράφησης που κάθε χρόνο μας στοίχιζε ένα ποσό περισσότερο από 15, σχεδόν 20.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα τα διαθέσουμε σε άλλους σκοπούς και με την τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης πλέον θα κάνουμε την ηλεκτρονική καταλογογράφηση με τις δικές μας δυνατότητες και τα δικά μας προγράμματα εδώ στο χώρο της βιβλιοθήκης. Και βεβαίως θα αρχίσουμε και ένα μακρύ πρόγραμμα εξυγίανσης του παλαιού βιβλιακού πλούτου όπως υπάρχει στα παλαιά βιβλιοστάσια, με την άφιξη στο νησί μας ενός κλιμακίου τεχνικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα υποπτεύσει, θα κάνει μια αυτοψία στο χώρο για να δει τι μπορεί να σωθεί από αυτό το υλικό το οποίο δυστυχώς καταστρέφεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίχως να έχει γίνει ποτέ καμία ιδιαίτερη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η καταστροφή. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση βεβαίως έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Είναι αυτό το οποίο παρακαλούμε θερμά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και την Περιφέρεια αλλά ακόμα και το Δήμο να μας συνδράμουν. Είναι το να υπάρξει ένα πρόγραμμα ψηφιοποίηση, μάλλον απεντόμωση και στη συνέχεια ψηφιοποίηση του υλικού, ώστε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε την αποστολή μας και καταφέραμε να φέρουμε τη βιβλιοθήκη μας εκεί ακριβώς που πρέπει να υπάρχει, σύμφωνα με την μακρά διαδρομή στην ιστορία που έχει και σύμφωνα με τις επιταγές της τεχνολογίας και της επιστήμης. Το τελευταίο είναι κάτι που δεν μας αφορά άμεσα. Έχουμε πολλές φορές απευθυνθεί και στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσουν και να εκπονήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα ψηφιοποίησης για την βιβλιοθήκη της Ζακύνθου. Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει πράξη τους επόμενους μήνες, αλλά προς το παρόν είναι κάτι το οποίο συζητάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που ενδιαφέρονται για την βιβλιοθήκη. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή Σαρακοστή. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω και εγώ δύο λέξεις σχετικά με την προσπάθεια που γίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και με πρόεδρο τον αγαπητό, ώστε
τελικά η βιβλιοθήκη να ανήκει στους Ζακυνθινούς με τις προδιαγραφές και την ιστορία που πίσω της κουβαλάει. Θα ήθελα να πω εγώ ότι τα προβλήματα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη είναι πολλά, είναι και δομικού χαρακτήρα πολλά από αυτά, είναι κάποιες επεμβάσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι επεμβάσεις στον σκελετό του κτηρίου, στον οποίο εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία. Αυτά αποτυπώνονται σε μια μελέτη η οποία έχει γίνει εδώ και κάμποσα χρόνια και ευελπιστούμε κάποια στιγμή ότι με τη βοήθεια του βουλευτή, της περιφέρειας, του Δήμου, η μελέτη αυτή θα πάρει τον δρόμο της και έτσι θα μπορέσουμε να πούμε ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργεί με σωστό και σύνομο τρόπο. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα υγρασίας κυρίως, όχι στατικότητας, υγρασίας. Έχουμε απευθυνθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και πιστεύουμε ότι με τη βοήθειά τους μπορούμε κάτι να κάνουμε από αυτού. Ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι υπάρχει ένα φορευτικό συμβούλιο το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι άπαντα τα μέλη βοηθούν με τον καλύτερο τρόπο και με ομοψυχία και ομοθυμία προκειμένου η βιβλιοθήκη να αποκτήσει αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει. Δηλαδή τι? Να έχει ένα χώρο ικανό να φιλοξενήσει τους πολίτες και τα πρόσωπα εκείνα που θα ήθελαν να πάρουν κάτι από αυτή, είτε σε επίπεδο επιστημονικού είτε σε επίπεδο προσώπων, και εμείς να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση, την υγιεινή και την διαμονή του προσωπικού και των μελών της βιβλιοθήκης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, διότι αγώγιστα τόσο καιρό, τα 2 χρόνια, προσπαθεί και αυτός, όπως και εμείς, για το καλύτερο της βιβλιοθήκης, χωρίς να επισέρχονται προβλήματα και θέματα που σε κάποιες άλλες επιτροπές συνήθως υπάρχουν. Αυτά προς το παρόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που αναδεικνύετε τη βιβλιοθήκη στο βαθμό που πρέπει και αυτή να ανταποκριθεί στις επιταγές της κοινωνίας. Να ρωτήσω, οπότε και από τους δύο εσείς, τον κύριο Μαρινάκη, που είναι και τεχνικός, επειδή μιλάμε για ένα κτίριο ιστορικό, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το έργο που θα κατασκευαστεί για τον ανελκυστήρα? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχουμε ένα άσχημο, ας πούμε, προηγούμενο λίγο δίπλα με το πνευματικό κέντρο και μια παρέμβαση που είναι αναγκαία μένα, αλλά αισθητικά δεν μας ικανοποιεί. Αν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό το έργο, πώς πρόκειται να γίνει σε συμφωνία με το χώρο που βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εμείς θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις κακέστητες επεμβάσεις που έγιναν δίπλα στο κτίριο, παρότι είχα πει και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα μπορούσα να του δώσω τις γνώσεις που έχω λόγω του επαγγέλματός μου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο. Εμείς στη βιβλιοθήκη θα πάρουμε άλλο δρόμο. Δεν θα βάλουμε τις καρέκλες αυτές που χρησιμοποιούν στα πλοία. Στην ουσία αυτό γίνεται δίπλα. Έτσι. Θα κάνουμε μια κατασκευή φθηνότερη, καλύτερη και αισθητικά σωστή, ώστε να μην προσβάλλεται και ο χώρος. Και να ρωτήσω και λίγο, επειδή είπατε πριν για την ψηφιοποίηση, θυμάμαι μια σύμβαση που έχει υπογράψει η βιβλιοθήκη με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει αυτό? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο και εμάς μας πληγώνει λίγο, διότι ενώ κάναμε την υπογραφή της σύμβασης με τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, εδώ είσαστε και εσείς παρόντες, στη συνέχεια μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της βιβλιοθήκης, εάν και εφόσον υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα εκπονηθεί είτε από κάποιο Υπουργείο είτε από την Περιφέρεια. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί κάποιο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης. Γι' αυτό έχουμε βάλει το ζήτημα και στον κύριο Καποδίστρια και στην κυρία Μοθονέου και στην κυρία Κράτσα με μια επιστολή που τη στείλαμε σχετικά πρόσφατα, να μελετήσουν τις ανάγκες της βιβλιοθήκης, να τους δώσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα χρειαστούν, ώστε να εκπονηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και το κάνουμε αυτό για ένα επιπλέον λόγο, διότι αντίστοιχο πρόγραμμα το 2018 εκπονήθηκε για τη βιβλιοθήκη της Κέρκυρας. Και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα πλούσιο στα χρηματοδοτικά μέσα. Ούτε λίγο ούτε πολύ τότε διατέθηκε από το ΕΣΠΑ ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως περιλάμβανε και οικοδομικές εργασίες μέσα, διότι αφορούσε το χώρο όπου είναι οι Αγγλικοί στρατιώτες στο φρούριο της Κέρκυρας. Αλλά πέραν αυτού, το θέμα είναι ότι η βιβλιοθήκη της Κέρκυρας αναβαθμίστηκε σημαντικά και είναι κάτι το οποίο το χρωστάμε και το χρωστά η πολιτεία
προς τη βιβλιοθήκη της Ζακύνθου, εξαιτίας ακριβώς ότι είναι πολύ πιο παλιά από τη βιβλιοθήκη της Κέρκυρας και πολύ πιο σημαντική ίσως ως προς το περιεχόμενό της.